A Carlos Oriso, στο στούντιο, τον κύριο Στέφανο Γιάτσο. Κύριε Γιάτσο, καλώς ορίσατε. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Να πούμε ότι ο κύριος Γιάτσος και η εταιρεία σας διοργανώνει ένα ημερίδα, συνέδριο, τι ακριβώς, για νομικούς. Συγγνώμη. Career Fair ονομάζεται το κόνσεπτ. Εξηγήστε μας λίγο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλά παιδιά που έχουν τελειώσει την νομική. Σωστά. Ναι, ναι. Η εκδήλωση μας θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Hilton Park, εδώ στη Λευκοσία. Ναι. Στηρίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, το Cyprus Fiduciary Association, αλλά και από το ΚΕΒΕ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Βασικά είναι υπομορφή έκθεσης ή expo. Διάφορα δικηγορικά γραφεία, αλλά και εταιρείες που προσφέρουν corporate services θα βρίσκονται εκεί, θα είναι σε περίπτερα και θα υποδέχονται κόσμο για να ανταλλάξουν πληροφορίες, να γνωρίσουν κόσμο και γιατί όχι να γίνουν και εργοδοτήσεις ή προσλήψεις. Δηλαδή, αν καταλάβω σωστά, είναι μια έκθεση που θα γίνει και στην κυρία Γιάννη στο Hilton Park. Στο Hilton Park. Και είναι την ερχόμενη Τετάρτη. Την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, από τις 3:30 μέχρι τις 8. Μάλιστα. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει τη δράση, το έργο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μεγάλων δικηγορογραφείων αλλά και εταιριών που συνεργάζονται με δικηγορογραφία. Επομένως, εκεί είναι και η γνώση, είναι η γνώση δηλαδή της ύπαρξης αυτών των εταιριών και αυτών των γραφείων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Και εκείνο που δεν κατάλαβα είναι πώς τα νέα παιδιά, οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι μπορούν να αποκομίσουν ωφέλη εδώ. Να σας πω αμέσως. Είναι γνωστό το πόσο σημαντικό είναι το προσωπικό δίκτυο ή network, να το ονομάσω, όπως ονομάζεται και η σειρά των events που διοργανώνουμε, ακόμα και στην βοήθεια που παίρνουμε και στην επαγγελματική μας καριέρα. Ναι. Ξέρουμε πολύ κόσμο που βοηθείται λόγω γνωριμιών που έχει με... Βέβαια, δεν ξέρεις κάποιον πώς να ανοίξει πόρτα. Ακριβώς. Αυτό που εμείς κάνουμε είναι κατά κάποιο τρόπο εξισώνουμε, να το πω, τον κόσμο, δηλαδή οι εταιρείες είναι προσιτές, είναι πρόθυμες να γνωρίσουν κόσμο και είναι εκεί. Αυτό που απομένει είναι από τον κόσμο να έρθει, να γνωριστεί με τις εταιρείες, να γίνει η διασύνδεση και από εκεί ό,τι ήθελε να συμπληρώσει. Λοιπόν, μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα αυτές τις συνθήκες, θα το επαναλάβω ξανά στο Hilton Park. Την ερχόμενη Τετάρτη. 3:30 μέχρι τις 8. Ναι. Άμα επιτρέπετε να πω. Παρακαλώ, ό,τι θέλετε, ναι. Είναι ανοιχτό για το κοινό. Δεν είναι μόνο για δικηγόρους, είναι και για λογιστές. Βασικά, το Law and Corporate που ονομάζεται το FAIR είναι το θέμα. Δηλαδή, οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος, το θέμα τους είναι Law and Corporate. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι μόνο για δικηγόρους και λογιστές. Μπορεί μια εταιρεία να έχει ανάγκη να προσλάβει κάποιον στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού. Μπορεί να φέρει κάποιον για το marketing. Εγώ προσκαλώ όλο τον κόσμο να παρευρεθεί. Δηλαδή, εντάξει, φταίει με την οικονομία ότι δεν έχουμε δουλειές, φταίει η κρίση, φταίει το κούρεμα. Αλλά οι εταιρείες θα είναι εκεί αυτή τη φορά. Όσες εταιρείες θα είναι εκεί, είναι πρόθυμες να έρθουν να γνωρίσουν τον κόσμο. Εγώ καλώ όλο τον κόσμο που σχετίζεται με το θέμα. Αυτή τη στιγμή είναι για δικηγόρους κυρίως. Είχαμε πριν από δύο μέρες τη Λεμεσό και για το Finance and Tech Career Fair, που αφορούσε κυρίως τον χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό κλάδο. Αλλά καλώ όλο τον κόσμο να έρθει, να παρευρεθεί, να γνωριστεί με τις εταιρείες και χρειαζόμαστε τη στήριξη από τον κόσμο, διότι χωρίς αυτούς δεν νομίζω να μπορεί να επαναληφθεί κάτι παρόμοιο, διότι χωρίς τον κόσμο γιατί να έρθουν και οι εταιρείες. Βέβαια. Διότι αν δεν επιδείξει ενδιαφέρον κάποιος και αν δεν επιδείξει ενδιαφέρον όλοι αυτοί οι επαγγελματίες, λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι κτλ. Σωστά. Τότε είμαστε χαμένοι από χέρι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάτσο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς.